Γεια σας, Σόμπερ εδώ. Σήμερα θα δούμε τις αλλαγές που έρχονται στο Company of Heroes 2 με το Winter Balance Preview, αυτή τη φορά με το version 1.1. Για όσους δεν γνωρίζουν τις αλλαγές του version 1, μπορείτε να πατήσετε και να παρακολουθήσετε το προηγούμενο μου βίντεο που αναλύουμε λεπτομερώς κάθε αλλαγή του version 1. Ξεκινάμε με τους Wehrmacht. Πρώτη αλλαγή, Field First Aid. Squads can now use the medkit ability on themselves. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν το medkit ability στον εαυτό τους. Μπορούν να χυλάρουν μόνοι τους δηλαδή, χωρίς να χρειαστεί το ένα Grenadier unit, ας πούμε, να χυλάρει το δίπλα Grenadier unit και το δίπλα Grenadier unit να χυλάρει το παράδιπλα, τέλος πάντων, unit. Ο ένας χυλάρει τον άλλον παλιότερα. Μετά το πάτσε με λίγα λόγια, το κάθε unit μπορεί να χυλάρει τον εαυτό του και φυσικά μπορούν βέβαια να χυλάρουν και άλλα friendly φιλικά units. Μην ξεχνάτε βέβαια ότι αυτό το ability για να χρησιμοποιηθεί χρειάζεται Veterans 1, να έχετε στο νου σας και αυτό. Δεύτερη αλλαγή για το Stugi. Το Stugi, όπως μου αρέσει να λέω. Το auto attacks του Stugi πλέον ρίχνουν slow moving artillery projectiles, αργά βλήματα ας πούμε. Οπτικά, ηχητικά εφέ τέλος πάντων αλλάχτηκαν ώστε να μοιάζουν με το SU-75 Barrage, το Barrage της Ούτσκας, το οποίο μπορείτε να δείτε και στο βίντεο preview που έχω βάλει από κάτω για το πριν και μετά το patch, και επίσης του δόθηκε hold fire. Από κάτω βλέπουμε AOE απόσταση reverted, επαναφέρεται από 0.512 στα 1.5-2.25. Από κάτω βλέπουμε vertical scatter increased από 2.5 στα 3. Το πόσο απλώνει το βλήμα η έκρηξη, ας πούμε, κατακόρυφα κατά κάποιο τρόπο, αυτό αυξάνεται. Και damage vs garrisons increased από 0.25 στα 0.5. Ανέβηκε λίγο το damage σε units που είναι μέσα σε κτίρια, bunkers, trenches, χαρακόμματα και τέτοια, με λίγα λόγια. Από κάτω βλέπουμε αλλαγές με λίγα λόγια ώστε να οθήσουν τον παίκτη να κάνει tech up για δυνατότερο anti-tank unit και να μην παραμένουν στο Stugi. Για παράδειγμα, ένας Wehrmacht παίκτης που είχε μείνει πίσω σε fuel κλπ. Για να γλιτώσει το tech up, αναγκαζόταν ουσιαστικά να επιλέξει το Mechanized Assault Commander, ο οποίος του δίνει την πρόσβαση στο Stugi, το οποίο μπορεί για πλάκα να αντιμετωπίσει infantry, μπορεί να σπάσει και Σούτσκα, να σπάσει και T-70 για πλάκα κλπ. Και Stuarts. Με αποτέλεσμα αυτός να μην κάνει tech up, να γλιτώνει αρκετό πετρέλαιο, να χτυπάει 13 command points και να βγάζει το Tiger του, ας πούμε. Αυτές τις αλλαγές λοιπόν, ο παίκτης οθείται να κάνει tech up και να βγάλει κάτι πιο ισχυρό από το Stugi, το οποίο δεν του φτάνει πλέον για να αντιμετωπίσει άρματα κλπ. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Από κάτω επιτρέπεται στο Stugi να χρησιμοποιηθεί σε ποικίλα map types, ας πούμε και καλά, ως support weapon. Δίνεται η ευκαιρία στον παίκτη να αποφύγει τα βλήματα του Stugi με το infantry του, με τα πιο αργά auto attacks του Stugi, δηλαδή όπως είδατε και στο video preview. More appropriate visually appealing effects, και καλά πιο ωραία στο μάτι εφέ και καλά, ξέρω εγώ. Τα εφέ τους μαράνανε στη Relic. Και περνάμε στους Soviets. Αλλαγές στο PTRS των Guard Rifles. Το damage σε μη οχήματα μειώνεται από 27 σε 20, σε infantry κλπ. Κοινώς. Το penetration μένει το ίδιο στα 40. Το damage σε οχήματα on deflection, όταν κάνει deflect, δηλαδή το βλήμα δεν διαπερνάει το armor, ανεβαίνει από 13 σε 20. Και περνάμε στους Spinal Battalion. Επαναφέρεται το Veterans 3 accuracy από 1.15 στο 1.3. Το Veterans 3 received accuracy μειώνεται από 0.77 σε 0.85. Το population cap ξαναγυρνάει από 8 στα 7. Και το Veterans 3 μειώνει το κόστος του satchel charge στα 35 ammunition. We are also experimenting with adding some anti-tank utility στο tier 1, τέλος πάντων. Anti-tank χρησιμότητα και καλά στο tier 1, δίνοντας τον παίχτη και καλά λόγο να κάνει backtech, ενώ έχει στο tier 2 να πας πίσω στο tier 1, για περισσότερη χρήση του Mitria Scout Car και του Sniper Team. Οι Penals έχουν πλέον πρόσβαση στο PTRS Package Upgrade, δύο PTRS rifles δηλαδή, με το profile των guards versus εναντίον οχημάτων και καλά, δηλαδή το ίδιο damage των guard rifles σε οχήματα, ενώ τα Penal PTRS rifles έχουν 50% λιγότερο accuracy στο infantry. Δηλαδή, κάνοντας upgrade στους Spinal Battalion στα δύο PTRS που μπορείς να πάρεις, χάνεις από infantry, κερδίζεις από anti-tank. Και από κάτω βλέπουμε ότι με το upgrade
του PTRS Package στους Spinels δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν πλέον το Ura Ability τους. Ενδιαφέρουσα αλλαγή αυτή. Λοιπόν, και το Upgrade Package κοστίζει 60 munitions. Πάμε στο T70. Παρόλο το νερφάρισμα που έχει φάει στο προηγούμενο version του update το T70, αυτή η αλλαγή εδώ πέρα που θα δούμε τώρα νομίζω είναι πολύ μεγάλη. Τα βλήματα του T70 πλέον δεν συγκρούνται με το έδαφος. Περνάνε από μέσα. Μάλλον το πω καλύτερα, όχι ακριβώς από το έδαφος. Τα υψωματάκια, ας πούμε. Όπως βλέπετε και στο preview. Δηλαδή δεν θα δείτε το T70 να βαράει μέσα από cover, από βαρέλια κλπ. Όχι, όχι. AOE near, στα κοντινά το AOE τέλος πάντων από 0.65 ανεβαίνει στο 0.8. Και περνάμε στους Ober Commander West. Με Stun Pioneer Medical Supplies να ανεβαίνουν από 20 munitions στα 30. Και περνάμε αμέσως τώρα και τον Warfare. Βλέπουμε έχει ανέβει λίγο το accuracy του. Ας μην διαβάζω όλα αυτά τα νούμερα. Μειώνεται το Ready Aim Time από 0.25 με 0.375 δευτερόλεπτα στα 0.125 δευτερόλεπτα. Και ανεβαίνει το Fire Aim Time από 0.125 δευτερόλεπτα με 0.25 δευτερόλεπτα στα 0.25 με 0.375. Στην ουσία έχουν αντιστραφεί τα νούμερα, το Ready Aim Time με το Fire Aim Time, ώστε με γρηγορότερο Ready Aim Time το ρακέτο να εντοπίζει και να κλειδώνει, ας πούμε, στόχο πιο γρήγορα από ότι πριν. Η αλήθεια ναι, νομίζω είναι ότι το ρακέτο δεν είχε ένα τέτοιο θεματάκι, ήταν λίγο αργό στο να εντοπίζει στόχους και να βαράει. Ωραία μικρή αλλαγή. Και περνάμε στο Panzer 2 Lux, το οποίο AOE Distance, το AOE Distance του αυξάνεται από 0.7 στα 0.9. Εδώ πέρα λέει φτιάξαν ένα bug, ας πούμε, που πολλές από τις σφαίρες που έριχνε χάνονταν απλά στον αέρα, δεν έφταναν ποτέ στο στόχο, αν καταλαβαίνω καλά. Εδώ πέρα έχουμε άλλη μια μεγάλη αλλαγή, βλέπουμε ότι πέφτει το manpower το από τα 2.90 στα 2.65. Να θυμίσω βέβαια ότι στα 2.90 είχε πέσει το προηγούμενο version του patch, το version 1. Δηλαδή από 315 manpower που είναι μέχρι και σήμερα, μειώθηκε στα 2.90 και από τα 2.90 πέφτει στα 2.65. Μιλάμε για 50 manpower. Είναι αρκετά μεγάλο ποσό για τη δουλειά που κάνει ειδικά το Lux, έτσι. Και το hold fire button, το κουμπί, το hold fire, τέλος πάντων, έχει μετακινηθεί στα δεξιά του περιόρατα S-Vehicles. Αυτές ήταν οι αλλαγές για το Super Commando West και περνάμε στους British. Βλέπουμε αλλαγές στους Royal Engineers και αυτό γιατί οι Engineers των Άγγλων είναι τόσο φθηνοί, 2-10 manpower, μπορείς να τους παμάρεις για πάντα, ειδικά στο late game. Αντί να βγάλεις δηλαδή ένα infantry section, βγάζεις δύο Royal Engineers, τους δίνεις δύο Bren και ένα Piat, ξέρω εγώ, και όλα καλά. Έχεις infantry για πάντα. Γι' αυτό εδώ πέρα βλέπουμε Veteran 3 Reinforcement Cost από 13 manpower στα 20 ανεβαίνει το Reinforcement Cost και μπορούν να έχουν μόνο ένα Bren Gun ανά squad. Μεγάλη αλλαγή και σωστή και έπρεπε να γίνει κάποια στιγμή. Όχι άλλο Royal Engineer Spam δηλαδή, παιδιά, sorry για εσάς τους Spammers. Το Universal Carrier εδώ πέρα χάνει το Command Vehicle Ability. Με αυτό το ability δηλαδή μπορούσαμε να κάνουμε το Universal Carrier Command Vehicle, το οποίο Command Vehicle μετά μπορεί να κάνει free, έτσι, δωρεάν recon πάνω από το map με ένα cooldown μόνο, ενός λεπτού νομίζω, δύο, κάτι τέτοιο. Αν και μαζί με το upgrade αυτό έρχεται μαζί και το reduced speed, νομίζω κατά 25% πέφτει το speed του vehicle. Ειδικά δηλαδή το Universal Carrier είναι που είναι αργό, μαζί με το upgrade δεν πήγαινε πόντο, οπότε δεν του τέριαζε και πολύ αυτό το ability ούτως ή άλλως. Αυτές ήταν οι αλλαγές του Winter Balance Preview version 1.1. Μην ξεχάσετε να κάνετε like αν σας άρεσε το βίντεο ή σας βοήθησε και φυσικά subscribe για να μείνετε ενημερωμένοι σχετικά με το Company of Heroes 2 και γενικότερα για game reviews, gameplays, walkthroughs κλπ. Είμαι ο Sober και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.